Κύριε Κουβεντάρο, τι γίνεται, ποια έκθεση είναι αυτή, έχω χάσει τη σειρά. Έτσι είμαστε, όπως όλα αρχίζει η σεζόν, δεν σταματάμε. Ασταμάτητη. Ναι, τώρα έχουμε μια προβλητική έκθεση της κυρίας Κατερίνας Πολυζωτήμα Μωρέων, αναδρομική, Homecoming. Homecoming. Ναι, και ο λόγος που είναι επιστροφή εδώ ουσιαστικά στην Παγκύπρο, στην Θεσσαλονίκη, ζει τώρα στην Θεσσαλονίκη, κυρία Πολυζωτήμα. Και ήθελα εδώ και πάρα πολλά χρόνια για τους φίλους της και τους γνωστήρους της, για τα κοινά της Θεσσαλονίκης, να κάνει αυτή την ακομική έκθεση στη Θεσσαλονίκη, διάρκεια μεγάλο στιγμή την γαλερή μας. Είναι στο επάγγελμα, ήταν διπλωμάτης και όλο τον κόσμο, πολλά θέματα της επηρεασμένα από τα ταξίδια της στο εξωτερικό. Όπως λοιπόν είναι αναδρομική έκθεση, είναι διάφορες περιόδους. Να δείτε, είπαμε, πιάσε κόκκινο. Ωραία. Να σε ρωτήσω, τι θυμάμαι από μία ομαδική έκθεση που είχε γίνει πέρσι. Πέρσι, όταν λέω περίοδος, 22-23-24. Τώρα είμαστε 24-25. 24 ήταν πάλι. Στο 24 ήταν. Ο Σόλος, μικρές ατομικές, είχε φέρει μία τεχνική της που ήταν ουσιαστικά επηρεασμένη από όλα. Τα είδαμε ήδη. Κάποια έργα διαφορετικά από την Μοντεφέρη, γιατί ανήκουν και αυτά μέσα στην αναδρομική από τις περιόδους τις οποίες έχει ζωγραφίσει. Τώρα, αυτή η έκθεση να πούμε ότι θα καταδείξει 29 Νοεμβρίου. Ξεκινώντας σήμερα 12 Νοεμβρίου. Σήμερα με το καλό 12 Νοεμβρίου και θα είναι 11 με 2 θα μπορεί να φύγει το κοινό, άλλο καθημερινές, εκτός κυριακής και 6 με το τότε την Τρέμβρη όπως πάντα. Γεωργίου Παπανδρέου 5. Γεωργίου Παπανδρέου 5 και φυσικά
πέρα από όσο κάθε φορά έχουμε εμείς χαιρόμαστε που είμαστε χορηγοί σε μια τόσο ενδιαφέρουσα γκαλερί. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον η ζωγράφη μας, γιατί σας λέω ότι μιλήσατε μαζί της. Μισό λεπτό να τη φωνάξουμε. Λοιπόν, τη φωνάξαμε. Είναι εδώ μαζί μας η κυρία Κατερίνα Πολυζωή Δημοκρατία. Είναι κυρία Κατερίνα Πολυζωή Μαυρολέα, πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ειδικά την ίδια που σας έχω γνωρίσει. Είναι πολύ ωραία κάθε συζήτηση κάποιος μαζί της. Έχει κάνει 4.000 ένα κάθε μέρα και μια καινούργια ακουαρέλα. Μεγάλη αγάπη έχει στην ζωγραφική. Μόνο ακουαρέλες. Όχι, γιατί είδαμε και άλλα. Θα σας αφήσω στα πλήρια. Ελεύθεροι να βοηθήσετε τους ανθρώπους που είναι στο κοινό να καταλάβουν τι γίνεται και να μάθουν περισσότερα. Για πείτε μας, κυρία Πολυζωήτη, τι ακριβώς. Αυτή είναι μια αναδρομική έκθεση που συμπεριλαμβάνει όλες τις τεχνικές που έχω ακολουθήσει ως τώρα. Ποιας περίοδου είναι, ας πούμε. Κοιτάξτε, άρχισα να ασχολούμαι κανονικά, επαγγελματικά με τη ζωγραφική από το 1999. Άρα μιλάμε από το 1999 μέχρι σήμερα. Ναι, 25 χρόνια. Άρχισα με ακουαρέλα, πήγα στην ψηφιακή επεξεργασία εικόνες και μετά συνέχισα με ακριβικά, λάδια, παστέλ κτλ. Περάσατε δηλαδή από όλα τα είδη. Να πούμε, αφού κάνατε και ψηφιακό. Είχα συνεργαστεί με το ψηφιακό. Γιατί έλεγα να κάνω μόνο ψηφιακό. Μου έδινε πάρα πολύ μεγάλε δυνατότητε να συνθέσω κάτι από το τίποτα. Και κάνω ακόμη, δηλαδή το έχω σαν χόμπι το ψηφιακό. Παράλληλα με την ακουαρέλα που με ξεκουράζει πολύ, γιατί ω που τη μάθει κανεί την ακουαρέλα παίρνει χρόνο. Ναι, αλλά μετά να τη μάθει είναι πανεύκολο γιατί. Σε ένα λεπτό, δηλαδή δεν είναι. Για τη χρήση. Αντιθέτως, η ψηφιακή επεξεργασία θέλει μυαλό, θέλει. Ευτυχώς εκεί και να το καταστρέψεις, μπορείς να το ξαναρχίσεις. Αυτό μην το ξαναρχίσεις, έχει το πολύ το δίκιο. Εδώ στο. Ούτε στην ακουαρέλα, ούτε πουθενά. Στα λάθη και στα κρυλικά έχει κάνει μια. Μπορείς να το μεταποιήσεις ουσιαστικά. Να το μεταποιήσεις. Ναι. Ωραία. Θέλω να μας πείτε για τις περιόδους αυτές από το 1999 μέχρι το 2024, που είναι 25 χρόνια. Ποιες ήταν οι δικές σας μεταποιήσεις στη ζωγραφική? Σας είπα, άρχισα με ακουαρέλα το 97. Προγενέστερα δηλαδή. Ναι, το 99 πέρασα στην ψηφιακή, τότε βγήκε η ψηφιακή κάμερα. Α, τόσο νωρίς. Τότε βγήκε, ναι. Τότε βγήκε μαζί με τα προγράμματα στο κομπιούτερ, το Photoshop, το Paint, το Corel και τα λοιπά. Τα οποία τώρα είναι αρχαία αυτά τα προγράμματα, έχουν. Εγώ χρησιμοποιώ Photoshop ακόμη. Ναι, αλλά το αναβαθμισμένο. Εννοείται. Τα πρώτα ήταν με τρία εργαλεία. Σωστό. Και αφοσιώθηκα εκεί στην ψυχή, ήμουν διπλωμάτη της καριέρας. Ναι, δεν, μας το προλόγησε η κυρία Κουπερδάκου. Δεν είχα πάρα πολύ χρόνο, αλλά κάποια στιγμή παραιτήθηκα από το Υπουργείο λόγω προσωπικών θεμάτων του συζύγου, υγείας κτλ. Και αφοσιώθηκα στην τέχνη 100%. Οπότε άρχισα να κάνω ατομικές εκθέσεις, να συμμετέχω σε ομαδικές και η πορεία μου που με ρωτήσετε το φίλοι είναι ακουαρέλα, ψηφιακή, επεξεργασία εικόνας και μετά ακριβικά, λάδια, παστέλ. Τα πήρατε με τη σειρά. Πολλά και τα λοιπά. Και τώρα κάνω πολλά. Έχω την εντύπωση, την αίσθηση και είναι ολοφάνερο τουλάχιστον από το πίνακές σας. Ναι. Περισσότερο και οι ακουαρέλες είναι πιο ξεκάθαρες. Ναι. Ότι είναι περιοχές που έχετε ταξιδέψει προφανώς, γιατί δεν μπορεί όλα αυτά να είναι σε ένα σημείο. Όχι, όχι, είναι πολλά από το σπέθος από το χέρι, ιδίω στο καραβάκι μου, επειδή κάνουν μία δεκάτα κάθε χρόνο εκεί. Ναι. Είναι και κοντά ζωγράφιζα αυτά που έβλεπα. Επίσης τα τοπία, έχω μερικά από την Νότια Γαλλία, δεν ξέρω, αυτό εδώ είναι από την Νότια Γαλλία. Δείξτε μας, δείξτε μας. Αυτό εδώ. Από την Νότια Γαλλία και αυτό επίσης από τα ταξίδια μου με τον άντρα που ήταν φανατικός λάθος των ταξιδιών. Αυτό είναι από το Κυπαρίσι της Λακωνίας. Είχα πάει να συναντήσω έναν Άγγλο ιδατογράφο, τον James Cook, και ζωγράφισα το παράθυρό του αυτό που έβλεπα στον κήπο του. Και έβλεπα και εμένα να ζωγραφίζω εδώ. Αυτό το άλλο είναι. Προφανώς Σαντορίνη εκεί απάνω. Α, η εκκλησία στο Πορτοχέρι. Είναι Πορτοχέρι. Αυτό είναι Νότια Γαλλία. Το οποίο μοιάζει με Κυκλάδες. Το οποίο όλος ο
νότος, ο μεσοδιακός. Σωστό. Και αυτό το γαλάζιο και το πέφτω. Αυτά είναι Ελλάδα. Το μπαλκόνι μας στο Πορτοφέλιο, το πάτιο. Αυτό το σπίτι του αδερφού του άνθρωπου από μια γωνία. Τα λουλούδια τα διάφορα. Όπως τα φαντάζομαι, όπως τα έβλεπα. Το το απέναντι. Ναι, ναι, τα έχω δείξει. Ναι. Ένα μικρό ήλιο μας και από εκεί αφηρημένη τέχνη. Τα αφηρημένα σας όμως είναι πολύ σαν να κάνατε πρώτα επεξεργασία στον υπολογιστή και μετά τα απεικονίσατε. Αυτά πως τα κάνω, τα αφήνω κάτω και με υγρά ακριβικά και άλλα υλικά τα ρίχνω. Είναι αυτή η Pollock. Και το έχετε με τόσες, ναι, ότι έχει το Pollock μέσα το τόχι. Απλά ήθελα να ρωτήσω τη συμμετρία πώς την πετυχαίνετε. Δηλαδή, άμα ρίξεις, θα αφήσεις μας την γνώση και μετά ξαναρίξεις για να μην ρασπώσει το χρώμα, όπως στην ακουαρέλα είναι και αυτό, το υγρό ακρίλικο. Στεγνώνει και ανοίγει, είναι θέμα συνήθειας. Πριν το πρώτο μου απέτυχε, το δεύτερο απέτυχε, αλλά το τρίτο απέτυχε. Έτσι, όσο δοκιμάζεις, μαθαίνεις. Ωραία. Θα θέλετε κάτι να μας πείτε που δεν βγήκε μέσα από τη συζήτησή μας, να το ξεχωριστώ. Εξίσου καλή συνέντευξη και με την Νατάσα και τα είπα και εκεί όλα. Αλλά τι άλλο να πω, δεν ξέρω τώρα. Κάτι που εμπνέεται από την έκθεσή σας. Από όλα. Εμπνέομαι πάρα πολύ από τη φύση. Αγαπώ, ναι, αυτό φαίνεται. Πολύ τη φύση και γι' αυτό ενώ κάνω εκθέσεις χειμώνα πολλές φορές είναι σαν καλοκαίρι γιατί έχω πολύ χρόνο. Τώρα η έμπνευση αυτό που λένε μερικοί εμπνέονται δεν είναι μόνος και το είπα, δεν ξέρω. Είναι στιγμή που θέλεις να κάνεις κάτι συγκεκριμένο. Σωστό. Οι τεχνικές επίσης θα με ενδιαφέρουν όλες, γιατί ο χρόνος είναι λίγος της ζωής μας και πρέπει να τα δοκιμάσουμε όλα. Και δεν έχω αυτή τη μανία του καλλιτέχνη της σχολής καλών τεχνών. Τη μονοθεματικότητα. Τη μονοθεματικότητα για να με αναγνωρίζουν. Αισθάνομαι ελεύθερη και θέλω ελευθερία την αποδίδω στα έργα μου. Ναι. Κάτι χαρούμενο, κάτι που μου δίνει εμένα ευχαρίστηση και όχι κάτι που να με χαρακτηρίζει σαν μεγάλο ζωγράφο καθιερωμένο. Κυρία Πολυζωήδη, καλή επιτυχία και σε αυτή σας την έκθεση, την αναδρομική. Και να μην σταματήσει η έμπνευση να σας χτυπάει την πόρτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.